Στα χέρια των αντρών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Βόλου έπεσε χθες το βράδυ ένας 30χρονος Αλβανός που επιχείρησε να πουλήσει σε αστυνομικό σχεδόν μισό κιλό ηρωίνης. Ο αστυνομικός εμφανίστηκε σαν αγοραστής των ναρκωτικών και μόλις ο 30χρονος πήρε το χρηματικό ποσό των 5.600 ευρώ που είχε συμφωνηθεί, άνδρες της δίωξης ναρκωτικών τον συνέλαβαν. Η σύλληψη του Αλβανού, που στερούταν ταξιδιωτικών εγγράφων, έγινε στην περιοχή της Χάλκης στη Λάρισα μετά από προκαθορισμένο ραντεβού. Από τις 5 ποσότητες ηρωίνης που κατασχέθηκαν, συνολικού βάρους 435 γραμμαρίων, θα μπορούσαν να προκύψουν περισσότερες από 6.000 δόσεις λευκού θανάτου. Εκτός από τα ναρκωτικά, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ένα πλαστό αλβανικό διαβατήριο, ένα κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε ο δράστης για τις παράνομες συναλλαγές του, καθώς και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του και τη μεταφορά των ναρκωτικών. Ο 30χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Στην επιχείρηση για τη σύλληψή του έλαβαν μέρος και δύο γυναίκες της δίωξης ναρκωτικών, ενώ οι επαφές μαζί του κράτησαν πάνω από ένα μήνα, έως ότου ο υποτιθέμενος αγοραστής κατορθώσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν αξιοποιώντας πληροφορίες τοξικομανών σχετικά με το πρόσωπο που τους προμηθεύει με ναρκωτικά. Ο 30χρονος, που θεωρείται ιδιαίτερα σκληρός κακοποιός, φυλακίστηκε το 2005 μετά τη σύλληψή του για εμπορία ηρωίνης. Αποφυλακίστηκε πριν από ένα χρόνο και παρά την απέλασή του στην Αλβανία, επέστρεψε και πάλι στη χώρα μας και συνέχισε να προμηθεύει με ηρωίνη τοξικομανής σε ολόκληρη σχεδόν τη Θεσσαλία.